καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καινούριο βίντεο, έλεγα δεν θα προλάβω να το φτιάξω, αλλά είμαι εδώ και είμαι μαζί σας με καινούριο βίντεο λοιπόν. Και κανονικά, επειδή είναι Φεβρουάριος και είναι καινούριος μήνας, τι είχα να σας δείξω, καινούργια προϊόντα καταλόγου Φεβρουαρίου. Όμως δεν τα έχω, είναι στην ACS και θα σας κάνω άλλο βίντεο για μέσα στην εβδομάδα ή για την Κυριακή, θα δούμε. Οπότε ήθελα να σας δείξω ένα άλλο προϊόν που είναι και μέσα στο κατάλογο Φεβρουαρίου και είναι από τα αγαπημένα μου και θα σας πω αμέσως γιατί. Αλλά πριν σας πω για το προϊόν αυτό, μην ξεχνάτε να μου κάνετε like, να μου κάνετε subscribe στο κανάλι μου και πατήστε και το καμπανάκι, επειδή ξέρετε και βλέπετε ότι δεν είναι στάντρα το βίντεο, ανεβαίνει, μία δεν ανεβαίνει, μία έχω, μία δεν έχω. Οπότε, τι θα δούμε σήμερα, θα σας δείξω ένα προϊόν που είναι αυτό εδώ. Είναι τη σειρά Novage, ελπίζω να φαίνεται καλά. Και είναι λαδάκι. Είναι λαδάκι καθαρισμού και είναι και πολύ trend πλέον τα λαδάκια καθαρισμού προσώπου. Και αυτό πώς το χρησιμοποιείτε. Εγώ το είχα καιρό και δεν το χρησιμοποιούσα. Τώρα βλέπετε το τελειώνω. Επειδή έλεγα ότι θα αφήνει λιπαρότητα στο πρόσωπό μου. Οπότε λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά όταν είδα ένα σεμινάριο που κάναμε με τον Παναγιώτη Καρακάση και είχαμε και διάφορα tips γενικά για καθαρισμό και. Μας είπε και για αυτό το λαδάκι, ενώ το βλέπετε λοιπόν και είναι έλαιο καθαρισμού, αυτό τι φανταστικό έχει, ότι όταν το χρησιμοποιείτε με νερό γίνεται σαν γαλάκτωμα, οπότε δεν αφήνει καθόλου λιπαρότητα στο πρόσωπο και είναι και χωρίς συνόπνευμα και το κάνετε και για αδιάβροχο μακιγιάζ, οπότε είναι φανταστικό γενικά, οπότε αυτό πώς το κάνετε. Εφαρμόζεται είτε με πομπόν είτε μόνο του με τα χέρια σας όπως σας βολεύει στο πρόσωπό σας, ρίχνετε νερό και κάνετε κανονικά κυκλικές κινήσεις και αφαιρεί μακιγιάζ, αφαιρεί ρήφους και αφαιρεί και τη λιπαρότητα όσο και σας φαίνεται περίεργο. Απλά σίγουρα το κάνετε με νερό και ξεβγάζετε καλά. Επειδή από την πρώτη φορά που το είχα κάνει δεν είχα βάλει νερό, το έκανα με βαμβάκι, δεν έφευγε καθόλου λιπαρότητα και λέω δεν υπάρχει περίπτωση, δεν κάθεται αυτό το προϊόν. Και το χρησιμοποιείτε λοιπόν κανονικά, ξεβάφεστε και μετά είσαστε έτοιμοι για να βάλετε την κρέμα σας, κρέμα ματιών, σέρουμ και ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε. Οπότε το δοκιμάστε το και για διάβροχες συνθέσεις, ξαναλέω, και είναι και για τα μάτια. Που συνήθως τα μάτια είναι λίγο πιο δύσκολα και βάζουμε κάποιο προϊόν ειδικό για τα μάτια. Αυτό βολεύει επειδή είναι 2-1 και επειδή είναι και έλαιο, έχει και μεγαλύτερη διάρκεια. Εγώ δηλαδή το έχω κάτι μήνες, οπότε έχει ακόμα μέσα. Και θα το βρείτε και στον κατάλογο τώρα του Φεβρουαρίου που θα είναι link κάτω εδώ πέρα στις σημειώσεις για να τα βρείτε. Αυτό ήθελα να σας πω σαν review για το προϊόν αυτό που είναι το λαδάκι της σειράς Novage. Και πείτε μου αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, αν θέλετε και άλλα αντίστοιχα να σας σχολιάζω προϊόντα. Και θα τα πούμε σύντομα σε επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ! Γεια! Yeah.